Έλα, πάμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, παιδιά, το πάρκο της ψηφιακής αγωγής θα λειτουργήσει με πρωτοβουλία της ζωής ποδήλατο. Το καθαρίσαμε, μας το έδωσε ο Δήμαρχος για να μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα μαθήματα για παιδιά και γονείς κυκλοφοριακής αγωγής όσον αφορά το ποδήλατο. Αν ο Δήμαρχος αύριο αποφασίσει να μας φτιάξει ποδηλατόδρομο, θα πρέπει εμείς να έχουμε μια κοινωνική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ποδηλατούμε όπου να είναι. Θα πρέπει να μάθουμε ποιοι έχουν προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι πάντα στους πεζούς. Έτσι, μετά το ποδήλατο, να ξέρουμε να κυκλοφορούμε μέσα στις λωρίδες ποδηλατικές, να σεβόμαστε τα φανάρια και όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα μάθουμε εδώ. Εδώ λοιπόν, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, θα έρθουν δάσκαλοι από σχολές, οδηγικές σχολές και θα έρθουν και οι τροχονόμοι. Θα προτίσουμε να είναι και η τροχιά εδώ πέρα. Όπου θα μας κάνουν μαθήματα για το πώς πρέπει να κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη και να κυκλοφορούμε με ασφάλεια. Η εκδρομή αυτή που κάναμε ήταν συμβολική. Ήταν δηλαδή να έρθετε εδώ πέρα να γνωρίσετε πού είναι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για να μπορούμε σε κάθε μας ραντεβού να ξέρετε πού θα έρχεστε κατευθείαν. Σκεφτόμαστε να δούμε και εμείς, γιατί είναι πολύ δύσκολο, μια φορά στις 15, αυτό θα δημοσιεύεται και στο site μας, το Ζωή Ποδήλατο, και σε όλα τα πόρταλ, τουλάχιστον, ναι, τουλάχιστον τα ιντερνετικά κανάλια, και αν είναι δυνατόν θα το βγάζουμε και στη δημοσιότητα, τέλος πάντων, και από το ράδιο. Πότε λοιπόν θα έχουμε μαθήματα εδώ πέρα, συγκεκριμένη ώρα, έτσι, και όσοι γονείς με τα παιδιά θέλουν να έρθουν να μάθουμε 5 πράγματα, και εμείς οι ίδιοι, μην νομίζετε ότι ξέρουμε να κυκλοφορούμε στην πόλη. Κυκλοφορούμε άναρχα, και αν γίνει ποτέ ατύχημα, μην νομίζετε ότι θα φταίνε οι άλλοι τα αυτοκίνητα. Μπορεί να το φταίξουμε να είναι και δικό μας. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχουμε και μία προσφορά την επόμενη φορά που θα κάνουμε ποδηλατική εδώ πέρα αγωγή, την κυκλοφοριακή αγωγή. Οι ποδηλατάδες της πόλης μας αποφάσισαν να μας δωρήσουν από 5 κράνη ο καθένας τους, και οπότε τα παιδιά που θα έρχονται εδώ πέρα θα φοράνε απαραίτητα κράνος. Καλούμε τους γονείς όλους, όταν κυκλοφορούν τα παιδιά στην πόλη, να τους φορέσετε κρανάκι. Μπορεί να χαλάει λιγάκι την αισθητική και τη χωρίστρα μας, αλλά είναι απαραίτητα. Παιδιά, εκπροσωπώντας τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, όποτε έρχεται πάλι εδώ, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας προσφέρουμε ένα αναψυκτικό και ένα νερό. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα, προσθήκαμε, μαθιάσαμε στο μύθρο. Αλλά, αυτό εδώ το πράγμα είναι 8 χρόνια, πάμε για τα 10 τώρα, και μπράβο σας που είστε οι πρώτοι που έστω που κινείται τη διαδικασία στο να λειτουργήσει. Όταν έχουμε να ξανακαθαρίσουμε όμως, θέλουμε και συμμετοχή από τους κατοίκους. Σίγουρα, αυτό θα είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν επιτρέπεται ο κύριος Παπατζαχαρίας τέτοια πράγματα χοντρά να του διαφεύγουν. Όχι, ο Θανάσης φταίει, ο Θανάσης. Δεν φταίει κανένα Θανάσης. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εντάξει. Ο Θανάσης φταίει. Έστω ένα λάστιχο, ρε παιδιά, ένα λάστιχο να έχει να βγείτε. Ένα λάστιχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα σας ενοχλήσουμε. Λοιπόν, ο Δήμαρχος θα μας δώσει μπογιές να φτιάξουμε πάλι τις διαγραμμίσεις, όπως βλέπετε έχουν σβήσει. Και θα έρθουμε θελοντικά εδώ πέρα όσοι μπορούμε και θα αρχίσουμε να βάθουμε τις διαγραμμίσεις οι οποίες χρειάζονται για την διαπαιδαγώγηση. Θανάση, πες τι για την Κυριακή, για την εκδήλωση. Την Κυριακή είναι η μέρα περιβάλλοντος, 5 Ιουνία. Όχι, βγάζω φωτογραφίες και θέλω να κάνω μπροστά και να κάνει αυτό το... Βάζουν το φως που είναι εκεί πέρα. 5 Ιουνίου λοιπόν, 8.30 ώρα το πρωί, όλοι με τα ποδήλατά μας στην πλατεία την κεντρική θα φορτωθούν σε ένα φορτηγό. Εμείς θα πούμε σε λεωφορεία και αυτή είναι μια εκδρομή στο βουνό. Είναι ουσιαστικά μια επαφή με τη φύση. Ουσιαστικά τι προσπαθούμε να κάνουμε με αυτή την κίνηση. Να δημιουργήσουμε κάποιες ευαισθησίες όσον αφορά τη φύση και τον άνθρωπο. Ο καθένας θα πάρει τα δικά του μηνύματα και θα βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να περπατήσει και να ποδηλατήσει το βουνό. Έχουν αναρτηθεί και αφίσες και θα βγουν και στα ιντερνετικά site και στη δημοσιότητα με τις εφημερίδες, αλλά το ράδιο και την τηλεόραση. Το πρόγραμμα λοιπόν για την ημέρα περιβάλλοντος, προστασίας του περιβάλλοντος.
να μην πούμε άλλα πράγματα. Θανάση, να πούμε μόνο όσοι μπορούν να φέρουν, επειδή είναι βουνό και τα σκαρτήματα στα λάστιχα είναι συχνά, όσοι μπορούν τρόμπα και μία ή δύο σαμπρέλες, οπωσδήποτε και παγούρι βεβαίως, έτσι, για νερό. Ναι, νερό. Και πάνω στα ποδήλατα, αν είναι δυνατόν, κρεμάστε ένα καρτελάκι με το όνομά σας. Επειδή αυτά θα φορτωθούν σε φορτηγό. Όταν θα τα κατεβάσουμε στους ρούχους, θα τα βάλουμε σε μια τάξη, ο καθένας θα πηγαίνει να βρει το καρτελάκι. Λοιπόν, πολλά ποδήλατα μπορεί να μοιάζουν. Λοιπόν, τι άλλο. Όσοι δεν θέλουν να περπατήσουν όμως, γιατί τα ποδήλατα θα πάνε στους ρούχους, αλλά τα λεωφορεία θα πάνε από την πλευρά της Πιτίνας για να ανέβουν οι περιπατητές. Όσοι λοιπόν δεν θέλουν να περπατήσουν, θα υπάρχει και ένα λεωφορείο στις 11 η ώρα, όπου θα φέρει τον κόσμο απευθείας στους ρούχους επάνω. Ή όσοι το πρωί έχουν κάποιες δουλειές που δεν θα προλάβουν να έρθουν. Σε αυτό μπορούμε να φοβάμαι ποδήλατα στις 11 η ώρα. Όχι. Θανάση, κάτι άλλο. Τι δυσκολία θα έχει εκεί, για πόσο χρόνο και παιδιά έχει. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδιά μπορούν να φέρουν το ποδήλατό του, όλε τι ηλικίε. Δεν χρειάζεται να κάνουν τη διαδρομή. Οι ρούχοι είναι μια αλάνα που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Να φέρουν μπάλε, να φέρουν ό,τι θέλουν. Να γίνουν παιχνίδια δηλαδή δρόμου, αυτά που κάναμε όταν ήμασταν μικροί. Τα ποδήλατα, όσοι μπορούν να κάνουν μια διαδρομή 2 χιλιόμετρων και καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια σχετική αντοχή, λάσπη πολύ, έτσι, λάσπη πολύ, ετοιμαστείτε τα ρούχα σας δηλαδή και να είναι πρόχειρα. Έχει λίγες ανηφόρες να πάρουμε τα ποδηλατάκια στο χέρι, λίγες ανηφόρες, πολύ μικρές. Η μικρή διαδρομή δηλαδή είναι, θα δίνει είναι φανταστική. Για τους ενθουσιώδεις έχουμε για μια πιο μεγάλη διαδρομή, η οποία θα ξεκινήσει κοινά, έτσι. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα θα ξεκινήσει. Η ποδηλατική, η μικρή είναι μισή ώρα, η μεγάλη είναι μία ώρα και ένα τέταρτο. Μόλις τελειώσουν λοιπόν οι διαδρομές, τις ποδηλατικές θα γίνει μια εκδήλωση επάνω στους ρούχους, με μουσική και χορό. Αυτά. Και ενημέρωση από ζωή ποδήλατο. Επιστροφή, μια μισή ώρα θα γίνει εκδήλωση, επιστροφή, δυόμιση, τρεις. Ανασύ. Ανασύ. Λοιπόν, υπάρχει ένα site που έχουμε φτιάξει τώρα, εκτός από το ζωή ποδήλατο στο Facebook. Έχουμε φτιάξει ένα site όπου εκεί μπορεί να μπαίνουν όσοι γραφτούν μέλη, λέγεται www.